5. Ένα αισιόδοξο vlog απόψε με τίτλο Φλερτ και καραντίνα 2. Το οποίο είναι συνέχεια στο βίντεο που κάναμε πρόσφατα με τον τίτλο Φλερτ και καραντίνα. Τώρα είναι Φλερτ και καραντίνα 2 ως συνέχεια του πρώτου βίντεο, αλλά και μια υπενθύμηση ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη καραντίνα. Καλημέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα ως απάντηση στο vlog που δημοσιεύσατε με τίτλο Φλερτ και καραντίνα, για να δώσω ελπίδα σε όσους ψάχνουν να βρουν σύντροφο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Είμαι μια κοπέλα 24 χρονών, που μεγάλωσα σε μια πολύ αυστηρή οικογένεια, με διάφορες άσχημες συμπεριφορές, που δεν θα ήθελα να αναφέρω, μιας και το συγκεκριμένο μήνυμα θα ήθελα να είναι πολύ ελπιδοφόρο και γεμάτο φως. Αγάπη μου! Πριν 2 χρόνια περίπου, κατάφερα με μεγάλη δυσκολία να βγω από την πρώτη μου πλατωνική σχέση, με έναν, όπως θα λέγατε κι εσείς, player ή παίχτη. Αλλά παράλληλα, ίσως και ναρκισσιστή. Όπως έχετε επισημάνει πολλές φορές, διαγνώσεις δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας σε καμία περίπτωση. Είσαι πολύ καλή μαθήτρια. Μετά από αυτή την εμπειρία, κλείστηκα πολύ στον εαυτό μου. Και σκεφτόμουν ότι δεν ήθελα να προβώ ξανά στη σύναψη κάποιας γνωριμίας, μέχρι που η πρώτη καραντίνα μας χτύπησε την πόρτα. Μιας και δεν είχαμε τι να ασχοληθώ, αποφάσισα να φτιάξω προφίλ σε ένα γνωστό site γνωριμιών. Ήταν κάτι εντελώς έξω από τα νερά μου, αλλά άρχισα να ανακαλύπτω πως υπάρχουν άντρες με όμορφες σκέψεις που μου κινούσαν το ενδιαφέρον. Μετά από κάποιο διάστημα, και ενώ είχα συνομιλήσει με αρκετά πρόσωπα, αποφάσισα να δώσω ευκαιρία σε ένα πρόσωπο να γνωριστούμε από κοντά. Μόλις τελείωσε λοιπόν η καραντίνα, βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού και από τότε είμαστε αχώριστοι. Στην αρχή μου ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι 2 πρόσωπα που γνωρίζονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν κάτι τόσο όμορφο. Αλλά να που έγινε και νιώθω πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Συνειδητοποίησα ότι τελικά δεν έχει σημασία το μέρος που θα γνωριστούν 2 άνθρωποι, αλλά ο χαρακτήρας και τα θέλω τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί χάρη σε εσάς έχω κάνει μεγάλα βήματα σε όλους τους τομείς μέχρι στιγμής και εύχομαι όσοι ψάχνουν σύντροφο να τον βρουν σε αυτή την καραντίνα. Τι ευχή δίνεις, κόρη! Με αγάπη μια θαυμάστρια σας. Και εγώ θαυμάζω την θετικότητα σου, την αισιοδοξία σου, την διάθεση σου να αυτοαποκαλύπτεσαι, παρόλο που εννοείται ότι κρατάω τα στοιχεία σου εμπιστευτικά. Χαίρομαι που στην ηλικία των 24 χρονών κατάφερες να βγεις από εκείνη τη σχέση με αδιάγνωστο όπως την έχεις περιγράψει, που αν και ήταν πλατωνική πάλι σε έχει επηρεάσει, γιατί ακόμη και οι πλατωνικές σχέσεις μας επηρεάζουν, όχι μόνο οι ολοκληρωμένες ή αυτές που έχουν και ερωτικό χαρακτήρα, πλήρη και ολοκληρωμένο. Δεν χρειάζεται να κάνεις σεξ με κάποιον για να σε πληγώσει, και μέσα από μια πλατωνική σχέση μπορεί να σε πληγώσει. Και χαίρομαι για το πολύ αισιόδοξο μήνυμα που μας δίνεις, ότι εσύ που ποτέ δεν είχες σκεφτεί ότι θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή μια εφαρμογή γνωριμιών, το έκανες στην καραντίνα 1, το έκανες χωρίς να είσαι και ιδιαίτερα σίγουρη για αυτό που κάνεις. Χαίρομαι που γνώρισες αρκετούς ενδιαφέροντες ανθρώπους και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος που επέλεξες να γνωρίσεις από κοντά έχει γίνει και το τέρι σου, γιατί λες από τότε είσαστε αχώριστοι, από τότε που έχετε βγει έξω για πρώτη φορά. Και επίσης εύχομαι αυτή τη δεύτερη καραντίνα να την περάσετε επικοδομητικά. Είτε θα καραντινιαστείτε μαζί είτε χώρια, να είναι μια περίοδος που να είναι χρήσιμη και δημιουργική για τη σχέση σας, γιατί εντάξει, εσύ σας τώρα πρέπει να έχει 5-6 μήνες, φαντάζομαι. Άρα έχετε μπει, αν έχετε βγει έξω αμέσως μόλις τελείωσε η καραντίνα, θα έχει 5-6 μήνες. Οπότε έχετε μπει τώρα στη φάση μακροχρόνιας σχέσης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και θέλω να απαντήσω και σε διάφορα σχόλια που ήταν κάτω από το πρώτο Φλερτ και καραντίνα, το εξής. Ό,τι έχει το παζάρι έξω, έχει και μέσα. Ό,τι κυκλοφορεί έξω, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Ναι. Το διαδίκτυο δεν είναι ένας κόσμος στον οποίο μπαίνουν μέσα εξωγήινοι. Το διαδίκτυο είναι ένας κόσμος μέσα στον οποίο μπαίνουν οι άνθρωποι που είναι έξω από το διαδίκτυο. Όπως μπαίνετε και εσείς στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσετε αυτά τα βίντεο από το YouTube, όπως μπαίνω και εγώ στο διαδίκτυο για να τα φτιάξω αυτά τα βίντεο, για να ανεβάσω αυτά τα βίντεο στο YouTube, τα βίντεο στο YouTube μετά που θα τα φτιάξω, το ίδιο και ο καθένας που χρησιμοποιεί την οποιαδήποτε ιστοσελίδα
Είναι άνθρωπος κανονικός. Είναι άνθρωπος ο οποίος ζει στο φυσικό κόσμο. Απλώς χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως ένα μέσο επικοινωνίας. Ας μη δαιμονοποιούμε το μέσο. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που είτε χρησιμοποιείται δημιουργικά και επικοδομητικά, είτε χρησιμοποιείται επικίνδυνα. Στο χέρι μας είναι να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε. Υπάρχει ένας όρος που ονομάζεται διαδικτυακός γραμματισμός, ο οποίος είναι ένας όρος ανάλογος με την ψυχοεκπαίδευση, η οποία ψυχοεκπαίδευση θα μπορούσε να ονομαστεί και ψυχολογικός γραμματισμός. Ο όρος διαδικτυακός γραμματισμός σημαίνει να γνωρίζουμε πράγματα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και τη δημιουργική και επικοδομητική χρήση του διαδικτύου. Θα πάρω αφορμή την επιστολή της κοπελίτσας αυτής, τη χαρά της, την οποία χαίρομαι πολύ που τη μοιράζεται μαζί μας, για να δώσω περισσότερες οδηγίες προς ναυτιλωμένους για όσους έχουν τη διάθεση να δοκιμάσουν ή έχουν το χρόνο να δοκιμάσουν. Ή είναι σε φάση που να θέλουν να δώσουν ευκαιρίες. Καταλαβαίνω απολύτως τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να φλερτάρουν. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να μην φλερτάρουμε. Δικαιούμαστε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποια ζημιά ψυχολογική, συναισθηματική, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας πιο δημιουργικά ή διαφορετικά από ό,τι φλερτάροντας. Δεν είναι υποχρεωτικό οι άνθρωποι να φλερτάρουν. Δεν είναι υποχρεωτικό οι άνθρωποι να βρίσκονται σε σχέσεις. Δεν είναι. Και αν κάποιος ή κάποια ή οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε λέει σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν θέλω να φλερτάρω, δικαιούται να το κάνει και δεν είναι και καλή ιδέα να τον κατηγορήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί έχω ακούσει και αυτό εγώ τελευταίως, ναι, ότι έχω νεκρώσει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όχι, δεν έχω νεκρώσει κανένα κομμάτι του εαυτού μου, ολοζώντανα είναι όλα. Απλώς περνάω μία φάση στην οποία επιλέγω συνειδητά να τα φτιάξω με τον εαυτό μου. Είχα κάνει και ένα βίντεο πριν 6 μήνες που έλεγα θα τα φτιάξω με τον εαυτό μου. Το μόνο rebound relationship το οποίο είναι καλή ιδέα να κάνει κάποιος. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι η δική μου προσωπική περίπτωση είναι περίπτωση προς μίμηση, ούτε καν περίπτωση προς αποφυγή. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και αυτό που έχει σημασία είναι να νιώθουμε καλά. Και επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σχολιάζουν και κάτω από τα σχόλια ότι δεν νιώθουν καλά, ότι είναι πολύ καιρό μοναξιασμένοι, ότι είναι πολύ καιρό ασυντρόφευτοι, ότι θα επιθυμούσαν ή μάλλον επιθυμούν να δημιουργήσουν μια όμορφη ερωτική σχέση, ότι επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Διάβαζα ένα σχόλιο που έλεγε μια κοπέλα: είμαι σε θέση και είμαι έτοιμη ψυχικά και συναισθηματικά και οικονομικά και κοινωνικά για να δημιουργήσω μια όμορφη οικογένεια. Δεν υπάρχουν όμως κατάλληλοι υποψήφοι ή δεν έχω συναντήσει ακόμη έναν άνθρωπο και που να ταιριάζουμε και που να θέλουμε τα ίδια πράγματα και που να θέλει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, για να μπορέσεις να πεις ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου προκειμένου να συντροφευτώ, πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις. Πρέπει να ανοιχτείς. Πρέπει να χτυπήσεις κάποιες πόρτες. Και θα εξηγήσω τι είναι. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να φτιάξει μια ερωτική σχέση, θέλει πραγματικά να αγαπήσει και να αγαπηθεί, θέλει πραγματικά να ερωτευτεί με ανταπόκριση, πρέπει να κάνει πράγματα που να δείχνουν ότι είναι ελεύθερος, ελεύθερη και διαθέσιμος, διαθέσιμη. Καταρχάς, αν διατηρεί προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, ας βάλει τη διευκρίνηση ελεύθερος ή ελεύθερη, εκεί που λέει περιγράψτε την προσωπική σας κατάσταση. Εγώ όσο ήμουν παντρεμένη, είχα το παντρεμένη. Τώρα το έχω φύγει εντελώς. Δεν έβαλα ούτε σε περίπλοκη κατάσταση, ούτε χωρισμένη, ούτε σε διάσταση, ούτε ελεύθερη. Για ποιο λόγο δεν έβαλα τίποτα? Επειδή I'm not on the market. Δεν είμαι στην αγορά. Ας το κάνουμε αυτό. Στο Facebook για παράδειγμα. Γιατί νομίζω το Facebook είναι που έχει αυτή την ευχέρεια να μπορείς να γράψεις αν είσαι ελεύθερος ή αν είσαι παντρεμένος ή αν είσαι σε σχέση ή οτιδήποτε. Επίσης, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση, αν μας φλερτάρει οποιοδήποτε, οπουδήποτε, δίνουμε ευκαιρία να εξετάσουμε αυτό το φλερτ. Το να εξετάσεις το φλερτ του άλλου και το να φλερτάρεις με τον άλλο δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα τον πάρεις και θα σε πάρει και θα πάρθείτε. Δεν έχουμε την νοοτροπία του dating και του φλερτ στην Κύπρο και στην Ελλάδα και οφείλουμε να την αποκτήσουμε.
κάνω φλερτ ή κάνω dating, βγαίνω ραντεβού και μπορεί να είναι και διαδικτυακά τα ραντεβού. Μπορεί να είναι μέσω Skype, μέσω Messenger, ξέρω εγώ, μέσω Zoom, μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας μπορεί να γίνει. WhatsApp ή Viber, μπορεί να γίνει βιντεοκλήση. Ο καθένας στο σπίτι του, φτιάχνεται, στολίζεται καλή ώρα όπως εγώ που βάφτηκα και βάλα κοσμήματα για να φτιάξω αυτό το βίντεο. Κάθεται μπροστά από τον υπολογιστή που έχει κάμερα και μικρόφωνο και συνομιλεί με τον άλλον απέναντι. Βγούμε ένα ραντεβού τώρα, πίνουν τον καφέ τους. Στα πρώτα ραντεβού πίνουν καφέ, φαντάζομαι, από Skype. Στα δεύτερα θα πιούν κανένα κοκτέιλ. Στα τρίτα κάτι πιο βαρύ. Δεν ξέρω, πλάκα κάνω. Επί της ευκαιρίας τσάι πίνω εγώ. Και ενώ πίνουν το ποτό τους, συνομιλούν. Όπως είναι να πας σε μια καφετέρια και θα πιεις το ποτό σου, τον καφέ σου, το τσάι σου, ξέρω εγώ, σε ένα μπαράκι και θα πιεις το ποτό σου και θα συνομιλήσεις, έτσι και με το διαδίκτυο. Δώστε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με ανθρώπους. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας, σε αυτές τις πρώτες συναντήσεις, σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Δώστε περισσότερη έμφαση στο να δώσετε στον άλλον να καταλάβει τι είδους άνθρωπος είστε και τι ψάχνετε. Δώστε την ευκαιρία στον άλλον να σας δώσει να καταλάβετε τι ακριβώς ψάχνει και τι είδους άνθρωπος είναι. Σε αυτές τις συναντήσεις τις διερευνητικές, στο φλερτ, στο ραντεβού, δεν πάμε για να δούμε αν ο άλλος μας θέλει ή αν εμείς το θέλουμε. Πάμε για να δούμε τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Και ο άλλος έρχεται για να δει τι καπνό φουμάρουμε εμείς ιδανικά. Αν όμως ο άλλος έρχεται για να βρει μια ευκαιρία να δημιουργήσει μια επιπόλαια γνωριμία, κάνοντας του τις ερωτήσεις που έχουμε βάλει στο βίντεο, τι ρωτάμε στο πρώτο ραντεβού για να ξεκαθαρίζουμε τους αδιάγνωστους και τις αδιάγνωστες, από τις αντιδράσεις του, από τις αντιδράσεις της θα καταλάβουμε. Δίνουμε ευκαιρία. Και επίσης φτιάχνουμε προφίλ. Ναι, φτιάχνουμε προφίλ σε site γνωριμιών, αν όντως θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέση αμέτη μουχαμέτη. Φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε προφίλ και τα χρησιμοποιούμε αυτά τα προφίλ με έναν τρόπο δημιουργικό. Δηλαδή γράφουμε στο προφίλ αυτό τις αλήθειες μας και στις συνομιλίες που κάνουμε με άλλους ανθρώπους ρωτάμε πράγματα ουσιώδη, όχι γεια σας τι κάνετε, πως είστε, βρέχει, δεν βρέχει, ουσιώδη πράγματα, to the point. If you mean business, αν όντως είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάτι σοβαρό, το δείχνεις. Αν ο άλλος δεν θέλει να κάνει κάτι σοβαρό, θα σας πει γεια σας, δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε πιθανότητα για μια σοβαρή σχέση και ο άλλος μας προτείνει cyber, λέμε όχι, εφόσον θέλουμε κάτι σοβαρό. Είναι απλά τα πράγματα, όχι απλοϊκά, απλά. Και επίσης, όταν μπαίνουμε σε διαδικασία flirt και dating, δεν επενδύουμε συναισθηματικά προτού να έχουμε κάτι χειροπιαστό, προτού να έχουμε καταλάβει τι θέλει ο άλλος και τι τύπος είναι, προτού να έχουμε καταλάβει αν μας αρέσει εμάς αυτός ο άνθρωπος και προτού να έχουμε καταλάβει αν αυτός ο άνθρωπος, εάν σε αυτόν τον άνθρωπο αρέσουμε. Δηλαδή υπάρχουν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τα κάνουμε και να τα δούμε. Και επίσης, βγαίνω χτυπώντας πόρτες, δηλαδή βάζοντας ελεύθερο στο status σου στο Facebook. Όταν θα το βάλετε ελεύθερο ή ελεύθερη, μπορεί να θέλετε να κανονίσετε τη ρύθμιση ώστε να μην φαίνεται στο χρονολόγιο σας ότι η Μαρία Γεωργίου μόλις άλλαξε τη ρύθμιση της ελεύθερη. Μπορεί να το κάνετε και να, ούτως ώστε να, είναι, να μην μπει ως δημοσίευση, αν μπει ως δημοσίευση να σβήσετε δημοσίευση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για την διακριτικότητα. Ή θα μπορούσατε να κάνετε προφίλ σε διάφορα site γνωριμιών, που δεν σημαίνει ότι αν κάνεις προφίλ σε site γνωριμιών ότι είσαι διαθέσιμος για ό,τι να είναι. Είσαι εκεί, you put yourself out, βάζεις τον εαυτό σου έξω, μπαίνεις στο παζάρι, αλλά δικαιούσε να επιλέξεις. Στο εξωτερικό, σε δυτικές χώρες, μπορεί να δεις σε προφίλ γνωριμιών να φιγουράρουν πολύ γνωστές προσωπικότητες μιας χώρας. Κάποιος που να είναι CEO μιας εταιρείας ή ακόμη να έχει ένα δημόσιο πόστο. Και δεν ντρέπονται να κάνουν προφίλ στις ιστοσελίδες γνωριμιών, γιατί δεν είναι κακό κάποιος να δηλώσει ότι είμαι ελεύθερος και είμαι διαθέσιμος για γνωριμία. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος μου καπνίσει θα καπνιστώ και όποιος μου σφυρίξει θα τρέξω. Το να μπεις σε ιστοσελίδα γνωριμιών σημαίνει δίνεις τον εαυτό σου στην ευκαιρία να δει τι επιλογές έχει.
Και ανοίγοντας πόρτες, δηλαδή κάνοντας αυτά που είπα προηγουμένως, βάζοντας το στάτους τους ελεύθερος, ελεύθερη, μπαίνοντας στο σελίδες γνωριμιών, ανοίγεις πόρτες και μπορεί το σύμπαν να σου φέρει από κάπου αλλού τον άνθρωπο που θα σου φέρει. Δηλαδή μπορεί, ενώ έχεις ανοίξει προφίλ γνωριμιών, ενώ έχεις αλλάξει το στάτους σου ή οτιδήποτε, και να μην έρθει κάποιος από το Facebook, να μην έρθει κάποιος από ιστοσελίδες γνωριμιών, να μην έρθει κάποιος από το Facebook, κάποιος από ιστοσελίδες γνωριμιών, να έρθει από κάπου αλλού. Αλλά αυτό θα γίνει όταν εμείς επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είμαστε διαθέσιμοι. Και ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να είμαστε διαθέσιμοι. Για εκείνους που είναι διαθέσιμοι και θέλουν να δημιουργήσουν σχέση, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ρισκάρουν, όχι να ρισκάρουν να πληγωθούν. Γιατί το να ρισκάρεις να πληγωθείς ισχύει για όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σχέση. Να ρισκάρουν να μπουν στο διαδίκτυο. Και το διαδίκτυο το διαχειρίζονται αυτοί όπως θέλουν. Δεν το αφήνουν να τους διαχειρίζεται εκείνο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με σύνεση, δεν στέλνουμε προσωπικές μας πληροφορίες σε αγνώστους, δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες προκλητικές δικές μας ή δεν στέλνουμε σε chat φωτογραφίες προκλητικές δικές μας. Αν ο άλλος μας στέλνει φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου και τα λοιπά που θεωρούμε κατάλληλες, μπλοκάρουμε αυτό το χρήστη, υπάρχει το κουμπί του block και του delete και μπορούμε να κρατήσουμε το προφίλ μας καθαρό από τέτοιες καταστάσεις, όπως το κανάλι μπλοκάρω, βάζω σε απόκρυψη τους ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τους κανόνες του καναλιού. Έτσι και κάποιος ο οποίος κάνει προφίλ σε ιστοσελίδα γνωριμιών μπορεί επίσης να μπλοκάρει οποιονδήποτε χρήστη ή χρήστρια δεν σέβεται τους δικούς του κανόνες λειτουργίας. Γιατί ο καθένας μας έχει τους δικούς του κανόνες λειτουργίας και όσον αφορά στον dating. Θα κλείσω με την ευχή που έχει δώσει η φίλη σε εσάς. Όσοι είναι ασυντρόφευτοι και θέλουν να συντροφευτούν, ας συντροφευτούν μέσα από αυτή την καραντίνα. Φιλιά! Και αν τυχόν απογοητευτούμε, αν τυχόν πληγωθούμε, αν τυχόν έχουμε κάποιο κίνδυνο, εδώ είμαστε να τα φτιάξουμε.